πολιτικής εικόνας. Οι ειδικοί κλήθηκαν εκτάκτως στο Προεδρικό αύριο προκειμένου να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους ενώπιον του Προέδρου Αναστασιάδη και των αρμόδιων υπουργών. Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη καταρτίστηκε ο οδικός χάρτης για την εφαρμογή των νέων περιοριστικών μετρών. Τα επικρατέστερα σενάρια που εξετάζονται είναι η παράταση των υφιστάμενων μέτρων και η αυστηροποίησή τους, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει την επαναφορά των SMS με την διατήρηση ωστόσο της λειτουργίας του λιανικού εμπορίου και το κλείσιμο κάποιων επιχειρήσεων. Στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο επιβολής ενός καθολικού lockdown με κλείσιμο του λιανικού εμπορίου και άλλων επιχειρήσεων, ενώ δεν αποκλείεται να παραταθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία. Οι εισηγήσεις των επιδημιολόγων θα τεθούν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο εκτός απρόπτου θα κλειδώσει τις τελικές αποφάσεις το πρωί της Πέμπτης. Και καφετέρειες και εστιατόρια και κέντρα, εμπορικά κέντρα, τι άλλο μένει εκτός από τον περιορισμό της κυκλοφορίας μέσα μέσα. Δεν μένει και κάτι άλλο. Καθοριστικός παράγοντας για την κατάρτιση των νέων μέτρων είναι ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών και δι' αυτών που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει εκτοξευθεί. Είναι ότι αυτή τη στιγμή η μοναδική, θα έλεγα, προτεραιότητα που έχουμε είναι οι μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία μας. Στη μάχη εναντίον του κορονοϊού ρίχνονται και ιδιώτες, παθολόγοι και πνευμονολόγοι. Θα παρουσιαστούμε στα δημόσια νοσηλευτήρια, εκεί και όπου υπάρχει ανάγκη. Θα καλυφθούν κάποιες εφημερίες στα δημόσια νοσηλευτήρια. Στο μεταξύ, έντονος είναι ο προβληματισμός των γονέων για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα δημοτικά, καθώς η παραμονή τους στο σπίτι απαιτεί την παρουσία κάποιου ενήλικα. Έτοιμοι δηλώνουν ωστόσο οι εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί μας ήδη το προηγούμενο διάστημα προχώρησαν, έδωσαν κωδικούς, έφτιαξαν τις ομάδες τους. Βεβαίως, οι εκπαιδευτικοί μας είναι έτοιμοι να παρέχουν αυτό που πρέπει να παρέχουν αυτές τις δύο μέρες. Η ΟΕΛΜΕΚ ζητεί με επιστολή της στον Υπουργό Παιδείας να εργάζεται εξ αποστάσεως, όπως ο υπόλοιπος δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας. Την ώρα που η κυβέρνηση βρίσκεται πρώτων πυλών επιβολής νέων μέτρων, η αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις και 9 καταγγελίες πολιτών κατά τη χθεσινή διαμαρτυρία εναντίον των υφιστάμενων μέτρων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι καταγγελίες αφορούν παραβιάσεις του περί λιμοκάθαρσης νόμου, με τις ανακρίσεις ωστόσο να συνεχίζονται για την ταυτοποίηση κι άλλων ατόμων που έχουν εμπλακεί. Βαρύ τίμημα πάντως συνεχίζει να πληρώνει το νησί εξαιτίας ακριβώς της πανδημίας. Δυστυχώς, άλλοι 2 ασθενείς έχασαν σήμερα.